Ο Πανετολικός υποδέχτηκε τον Πανιόνιο στο Αγρίνιο και στο μάτς με το οποίο ολοκληρώθηκε η 24η αγωνιστική πρώτη καλή στιγμή. Στο τρίτο λεπτό βαθιά παλιά του Άργους, ο Μπαϊρόβιτς δεν μπόρεσε να πλασάρει σωστά υπό την πίεση του Σταυρόπουλου. Η απάντηση των Κιανέριθρων αμέσως μετά, σέντρα του Παγιοργίου, κεφαλιά του Ντομίνγκες, μπλόκαρε ο γκολκίπερ των γηπεδούχων. Στο έκτο λεπτό το 1-0 για τον Πανετολικό, η εκτέλεση κόρνερ του Μάζορε, κεφαλιά του Άργους. Το δεύτερο τέρμα στο πρωτάθλημα, στην 21η συμμετοχή. Κακή έξοδος του Μανολίβιτς σε αυτή τη φάση. Με αυτό το γκολ πήρε προβάδισμα ο Πανετολικός. Δύο λεπτά αργότερα μια σέντρα του Ντουρμισά. Η μπάλα αναπήδησε στο οριζόντιο δοκάρι και έφυγε εκτός εστίας. Στο 10ο λεπτό είχαμε μια φάση που συζητήθηκε στη μεσαία γραμμή και στη διεκδίκηση του Μανά με τον Κότσιτς. Ο αμυντικός του Πανιωνίου φαίνεται στο replay να χτυπά εκτός φάσης τον επιθετικό του Πανετολικού, χωρίς βέβαια ο διαιτητής αναμέτρησης που ήταν κοντά στη φάση να δείξει κάτι. 4 λεπτά αργότερα, ωραία παλιά του Μανθάτη, μια σέντρα σου του Ντουρμισάη στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Και στο 20ο λεπτό έχουμε το δεύτερο γκολ για τον Πανετολικό. Το λάθος του Κότσιτς έκλεψε ο Μανά, ο οποίος μπαίνοντας στη μεγάλη περιοχή γύρισε όμορφα στον Μπαϊρόβιτς, ο Σουηδός, πέτυχε το τρίτο του γκολ στο φετινό πρωτάθλημα, το 2-0 για τον Πανετολικό. Μια εξαιρετική προσπάθεια του Μανά, ο οποίος αξιοποίησε το λάθος της άμυνας του Πανιωνίου. Ωραίο γύρισμα στον Μπαϊρόβιτς και αυτός πλάσαρε υποδειγματικά. Χαρακτηριστική αντίδραση του Ακιμάτζου. 3 λεπτά αργότερα, σέντρα του Άρτσε, ο Ντουρμισάη μόνο στο δεύτερο δοκάρι δεν μπόρεσε να σταματήσει την μπάλα. Και 4 λεπτά αργότερα μια ακόμη φάση που συζητήθηκε, βαθιά παλιά του Μπουμάλ, ο Άρτσε έφυγε στην πλάτη της άμυνας των γηπεδούχων, ο Άργους έπεσε στα πόδια του. Οι φιλοξενούμενοι σε αυτή τη φάση ζήτησαν πέναλτι χωρίς όμως να πάρουν κάτι. Στο 30 λεπτό ένα σουτ του Μάζορεκ εκτός περιοχής, η μπάλα έφυγε out. 3 λεπτά αργότερα, μια ωραία κίνηση του Μανθάτη από τα αριστερά. Η κεφαλιά του Μπουμάλ από καλή θέση εκτός εστίας. Ο Πανιόνιος συνέχισε να πιέζει στο 35. Ο Μανθάτης πήρε την μπάλα στο ύψος περιοχής αλλά σούταρε άστοχα. Και στο 39, πάλι από εκτέλεση κόρνερ, ο Μπουμάλ κινήθηκε στο ύψος μεγάλης περιοχής, όμως έκανε ένα αδύναμο σούτ στην αγκαλιά του Γιανακόπουλου. Ο Πανιόνιος δημιουργούσε πολλές φάσεις στο πρώτο ημίχρονο, όμως ο Πανετολικός πετύχαινε γκολ. Αυτό έκανε και στο 41 από την σέντρα του Μαρινάκη. Η κεφαλιά του Μάζορε κακάλυπτος αυτός μέσα στην μεγάλη περιοχή. Η μπάλα βρήκε στο κάτω δοκάρι. Δεν μπόρεσε να συγκρατήσει ο Μανόιλοβιτς για να γίνει το 3-0. Με αυτό το σκορ οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια. Δυνατά μπήκε ο Πανιόνιος στην επανάληψη 47, ο Ντουρμισάη γύρισε, όμως ο Μανθάτης δεν μπορούσε να το διαχειριστεί από ευνοϊκή θέση. Και στο 49 είχαμε το 4-0, Δίας και Μανά συνεργάστηκαν, κακή αντίδραση άμυνας του Πανιονίου. Από κοντά ο Μάζουρεκ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Τα πανηγύρια για τους φιλάθλους και τους παίκτες του Πανετολικού για το 4ο γκολ της ομάδας τους με το ξεκίνημα της επανάληψης. Δύο λεπτά αργότερα ο Άκης Μάντζος αντικατέστησε τον τραδοφύλακα Μανόλεβιτς με τον Μάλερ και τον αμυντικό Σταυρόπουλο με τον Γιάγια Μπανανά, ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατούσε στον Πανιόνιο, κυρίως στο αμυντικό σκέλος της ομάδας της Νέας Σμύρνης. Ένα λεπτό αργότερα είχαμε τη σέντρα του Κότσιτς, κεφαλιά του Ντουρμισάη, η οποία αποκρούστηκε δύσκολα από τον Γιανακόπουλο. Και αμέσως μετά ο Πανιόνιος έμεινε με 10 παίκτες, καθώς ο Κότσιτς μάρκαρε δυνατά το Μαρινάκι, βλέποντας τη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Πιο απλά τα πράγματα για τον Πανετολικό συνέχεια. Στο 71ο λεπτό, σέντρα του Αμαράλ, ο Γουίλιαν από την καρδιά της άμυνας του Πανιονίου στόπαρε και πλάσαρε αποτελεσματικά, πραγματοποιώντας το 5-0. Στα τελευταία λεπτά ο Πανετολικός έψαξε ένα ακόμη γκολ, έχοντας την πλήρη κυριαρχία στον αγωνιστικό χώρο. Εκ των κορυφαίων σε αυτό το χρονικό διάστημα ο Αμαράλ είχε ένα σούτ 86 που απέκρουσε δύσκολα ο Μαλέρμ και ένα λεπτό αργότερα ο ίδιος παίχτης από καλή θέση σούταρε δυνατά, η μπάλα έφυγε σιρτά εκτός εστίας.
Στο 90 λεπτό. Η ατομική ενέργεια του Βίλιαμ που πήρε την μπάλα σε θέση έξω δεξιά. Εξ επαφής ο Δίας σούταρε άστοχα. Χάθηκε αυτή η ευκαιρία. Στο 92 λεπτό, τελευταία φάση του παιχνιδιού. Με τον goalkeeper του Πανιωνίου να εξουδετερώνει σου του Βίλιαμ. Ο Πανετολικός επικράτησε με 5-0.